Η εισβολή των Βουλγάρων στη Μακεδονία έθεσε τους συμμάχους σε κινητοποίηση. Ήδη από τις 26 Αυγούστου, ο Γάλλος ναύαρχος Λουί Νταχτής Ντιουφουρνέ είχε λάβει την εντολή να συγκροτήσει μία ναυτική μοίρα και να πλεύσει προς την Ελλάδα, όπως προέβλεπε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός ήδη από τον Ιούνιο. 4 πολεμικά σκάφη απέπλεψαν από τη Μάλτα και αφήχθησαν στις 28 Αυγούστου στη Μήλο, όπου ναυλοχούσε ένας αριθμός βρετανικών σκαφών. Υποτίθεται ότι με αυτή την αρμάδα οι σύμμαχοι θα απέτρεπαν ενδεχόμενη βούλγαρο-γερμανική προώθηση προς νότον. Αλλά αυτά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά κούφιες φήμες, καθώς οι Βούλγαροι και οι Γερμανοί θα αναχαιτίζονταν σε μια τέτοια περίπτωση από τα συμμαχικά στρατεύματα που βρίσκονταν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πίσω από αυτή τη φημολογία κρυβόταν ο Βενιζέλος, ο οποίος προσπαθούσε να ενσπείρει την καχυποψία στις σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των συμμάχων. Τελικά, η συμμαχική αρμάδα χρησίμευσε στην επάνωδο του Βενιζέλου στην εξουσία.